Στον 7ο ουρανό, όλοι αδερφιά! Πέρασε μια 20ετία, πέρασαν 20 χρόνια. Σαν σήμερα ήταν που σήκωνε στον ουρανό του Νταλούζ ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης Μπάρμπα. Σήκωνε το κύπελο όταν του φωνάζαν σε Ζιντάν στις διαφημίσεις στην τηλεόραση. Και ο Σάβας έλεγε Σάβα καφέ. Και τον φάγαμε στη μάπα μετά 20 χρόνια. Παιδάκι ήμουνα, 15 χρονών. Γεμάτος όνειρα και ελπίδες. Ή και όχι. 20 χρόνια κλείνουν από το θαύμα της Πορτογαλίας, από το θαύμα του Νταλούζ σήμερα, από τον τελικό. Τότε που ήταν βαριά η φούστα του Τσολιά, τότε που μας έπαιρνε μια πίπα πριν να φύγω ο Λουίς Φίγκο, και τότε που ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 19 χρονών, έκλαιγε με μαύρο δάκρυ κορόμιλο, όπως έκανε και προχτές. Μια διοργάνωση που όλοι θυμόμασταν ακριβώς που ήμασταν εκείνη τη μέρα, εκείνες τις μέρες όλων αυτών των παιχνιδιών. Πού ήμασταν με το μάτς με την Ισπανία, ας πούμε. Με το μάτς με την Ισπανία, εγώ είχα τελείωνα το γυμνάσιο, την τρίτη γυμνασίου, και κάνανε τη γιορτή εκεί πέρα λήξης. Και επειδή μένω δίπλα από το σχολείο, εννοείται ότι περίμενα να τελειώσει το παιχνίδι και μετά πήγα. Καθυστερημένος, δεν πήρα καν αυτό το χαρτί ότι τελείωσε το γυμνάσιο που σου δίνουν. Δεν με ένοιαζε. Με την Πορτογαλία στο πρώτο μάτς που δεν περιμέναμε καν να τα κερδίσουμε. Λέγαμε πάμε τώρα και ό,τι είναι να δούμε τα μάτς. Μεσημέρι, ήταν μεσημεράκι προς απόγευμα τα παιχνίδια. Στο σπίτι του φίλου μου του Γιώργου που πήγαμε να δούμε το παιχνίδι και το βλέπαμε έτσι σε μια τηλεορασούλα τέτοια έτσι όρθιο στο δωμάτιο. Ήμασταν έτσι. Και λέγαμε άντε μετά να πάμε για καφέ. Στο Escape, στο Ήλιον. Με τη Γαλλία που πήγαμε και το είδαμε μετά από σουβλάκια στο handball στο Καματερό μέσα στο ανοιχτό το που έχουμε τώρα που έχει γίνει κλειστό το γήπεδο. Τσεχία στο γείτονα τον Κυρδημήτρη δίπλα απέναντι. 60 άτομα σε ένα σπίτι, σε ένα σαλόνι που χωράνε 10. Και την επόμενη μέρα έφευγα οι διακοπές, καλοκαίρι, στον πύργο Ηλίας, για να δούμε τελικό στο καφενείο του θείου μου στο χωριό. Και τις επόμενες μέρες να σκάνε δημοσιογράφοι για να ρωτήσουν για τον Καραγκούνη και τι, πώς είναι, πώς νιώθετε. Δεν ήμουν εκεί, ευτυχώς. Βγαίναμε και είχε τα ρεπορτάζ εκεί πέρα, στους δρόμους, πανηγυρίζαν όλοι. Ρε, δεν σε ένοιαζε, ρε. Δηλαδή, ήτανε. Τι να πω. Δεν πρέπει να πήγε άνθρωπος. Ακόμα και να μην ασχολείται με τον αθλητισμό. Λυπημένος την επόμενη μέρα στις υποχρεώσεις που είχε, στη δουλειά του, στις υποχρεώσεις που είχε. Όλοι ήταν με το χαμόγελο. Λες και το πήραν οι ίδιοι, λες και παίζαν αυτοί και βάλανε τα γκολ. Βγαίνανε οι δημοσιογράφοι. Τι νιώθετε, και. Εσουρού. Τα κατεβάζανε κάτω. Δεν τους ένοιαζε τι κάνανε. Πήγαιναν οι μπάτσε, κάνανε burnout με τις μηχανές. Πάγανε τα αμάξια. Θυμάμαι, είχαν χαλάσει τα αμάξια μέσα και χαλάσει κόρνα. Από το πολύ πάτημα, χάλασε η κόρνα. Δεν είχε άλλο να βγάλει την πάτη, έκανε κάτι. Στο αυτοκίνητο. Αλλά τα αγαπημένα μου ήταν τα ρεπορτάζ στα χωριά των ποδοσφαιριστών, σε επαρχίες. Κάποιοι που ήταν, ξέρω, από την Καστοριά, ο άλλος από τον Εύρο, από την Κρήτη, από κάτι νησιά μικρά. Και πηγαίνανε στους θείους και στους μπαρμπάδες και ρωτάνε, πείτε μας, πώς νιώθετε. Και έλεγε, νιώθουμε πολύ περήφανοι για τον Ανιψό. Νιώθουμε πολύ περήφανοι, μας έκανε στα άκρα συγκίνηση. Εν τω μεταξύ, τον Ανιψό, αν τον πήγαινε να τον ρωτήσει, δεν είχε πάει 15 χρόνια στο χωριό, δεν είχε ιδέα. Δεν ήξερε καν ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε, μπορεί να ήταν μεγάλο σου. Δεν ήταν απαραίτητο ότι πήγαινε στον πατέρα του, στη μάνα του και στην ξαδέρφη του, την πρώτη, ή στην αδερφή του, ξαδερφό του. Σου έλεγε, θείο τάδε. Απλά παίζει να πηγαίνει στον κατάλογο. Πηγαίνε, από πού είναι ρε ο Λάκης, από πού είναι ο Καραγκούνης, από τον πύργο Ηλίας. Πύργο Ηλίας, ποιο χωριό. Εκεί, καλά να πεις, είναι και μικρό χωριό αυτό. Βρες έναν Καραγκούνη που να είναι προς τα εκεί, να πάμε να του μιλήσουμε. Τέλεια. Πώς νιώθετε. Συγκίνηση μεγάλη, ερχόντουσαν εδώ από Κατσούλια όταν ήταν από ΠΑ, πηγαίναν στο Καράτουλα και παίζανε μπάλα στις πλατείες. Χαμός. Μεγάλη συγκίνηση. Το θυμάμαι από μαλακισμένο, το θυμάμαι, ήταν στο φούρνο του πατέρα του Θανάση και πηγαίνανε και κάνανε όπου όλο το χωριό. Μεταξύ ο ίδιος μπορεί να μην τον είχε δει ποτέ. Άσε που η μισή στα ρεπορτάζ ήταν σούρα, επειδή ήταν μέσα στα καφενεία, στους δρόμους, όλοι ήταν με μπύρες, κρασιά και πηγαίνανε μετά να πάρουν μια δήλωση προκοπής. Μαγεία, μακάρι να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Όσοι δεν τα έχετε προλάβει και είστε πιο μικροί, ήταν μια φανταστική μαγεία όλο αυτό. Φανταστική μαγεία. Ήμασταν ένα από τα μεγαλύτερα outsider που έχει πάρει Euro. Στα χαρτιά θα πω εγώ, αποδόσεις νομίζω έδινε 100 τη Λετωνία, 80 έδινε την Ελβετία, εμάς Κροατία, Βουλγαρία, τη Βουλγαρία του Ντίμιταρ του Μπερμπάτοφ γύρω στο 30 απόδοση, Γαλλία φαβορή, Ιταλία τα φαβορή με 4-4,5, τα έχω ψάξει, δεν τα ξέρω απ' έξω. Γερμανία, Τσεχία στο 7-8, αν και υπήρξαν στη William Hill στην Αγγλία με 80 απόδοση να έχει παιχτεί η Ελλάδα κατάκτηση από κάποιον
πορωμένο Άγγλο που οικονόμησε. Μας έδιναν από τα outsider, από τις χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης για να το κατακτήσουμε. Αλλά ήταν πραγματικά έτσι? Ήμασταν όντως τόσο κακοί? Ή ήταν οι άλλοι τόσο καλύτεροι? Γιατί αν το δεις αντικειμενικά ψυχρά, okay, δεν ήταν και ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ηλικιακά οι παίκτες μας ήταν σε μια κατάσταση η οποία ήταν στα καλύτερα τους χρόνια. Παίζανε πολλά χρόνια μαζί. Υπήρχε ο κορμός του τότε Παναθηναϊκού, ο οποίος ήξερε και τον τρόπο παιχνιδιού αυτών, τον οποίο τον αφομοίωσε και ο Ρεχάγκελ και παίξανε με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας εξτρά παίκτες που λείπανε κυρίως στην άμυνα. Η Under 19 τότε, το 1999, είχε πάει στο Ευρωπαϊκό, είχε βρει την τρίτη θέση. Είχε έρθει τρίτη, είχε πάει ημιτελικά. Ενώ αντίστοιχα το 98, η K21, με πολλούς παίκτες από την τότε γενιά του 4, είχε πάει στον τελικό που είχε χάσει την Ισπανία με 1-0. Άρα, άμα τα δούμε λίγο τα πράγματα, οι ίδιοι όταν ήταν και σε πιο νεαρή ηλικία, κάτι είχαν καταφέρει. Δεν είναι ότι ήταν ανύπαρκτοι. Επίσης με τις ομάδες τους, να θυμίσω ότι το 4 βγάζαμε 3 ομάδες στο Champions League. Να θυμίσω ότι παίχτες σαν αυτούς είχαν συνηθίσει να παίζουν με αντίστοιχους στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο Καραγκούνης δεν έπαιζε πρώτη φορά με τον Ζιντάν. Ο Μπασινάς, ο Γιούρκας, ο Τσάρτας και ο Νικολαίδης είχαν παίξει με τον Ραούλ, τον Μοριέντες, τον Κασίγκας και τον Μπουγιόλ. Και όχι μία φορά. Ο Δέλας ήταν ήδη στο εξωτερικό. Παίζανε ευρωπαϊκά μάτς σχεδόν όλοι. Δεν είναι όπως είναι η τωρινή κατάσταση που δεν είναι τόσο, αν και τα τελευταία 2 χρόνια πάει κάπως να αλλάξει. Δεν βλέπει τον Εμπαπέ και λέει: φίλο Εμπαπέ, τον έχω δει μόνο από την τηλεόραση. Και ούτε έπαιζαν για να φάνε 5 από τον Εμπαπέ. Έπαιζαν στα ίσια. Αντίστοιχη ομάδα ήταν και η Τσεχία τότε. Η Τσεχία που πήγε ημιτελικό και αποκλείστηκε με εμάς, με το ασημένιο γκολ που υπήρξε μόνο γι' αυτό, μόνο για να πάρουμε εμείς το μάτς εκείνο, για να μην έχει δεύτερη παράταση. Τι είναι το ασημένιο γκολ? Παλιότερα, γιατί αν δεν έχετε προλάβει το ασημένιο γκολ, δεν έχετε προλάβει ούτε το χρυσό γκολ. Τι ήταν το χρυσό γκολ? Τελείωνε το 90 λεπτό και ήμασταν ισοπαλία. Πηγαίναμε παράταση. Όποιος το έβαζε, πέρναγε κατευθείαν. Δεν υπήρχε να παίξουν τα άλλα λεπτά. Ήταν ξαφνικός θανάτος το golden goal. Οπότε τι κάνανε? Φτιάξαν το silver goal και τι σου λέει? Αν προηγείσαι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, δεν παίζεις δεύτερο. Δεν παίζεις δεύτερη παράταση, τελειώνει. Απλά εμείς το βάλαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο της τελευταίας φάσης του παιχνιδιού, της πρώτης παράτασης, και ήταν σαν χρυσό goal στην ουσία. Γιατί τελείωσε εκεί. Αν το goal δεν το βάζαμε, θα παίζαμε και δεύτερη παράταση μετά. Μετά καταργήθηκε. Ευχαριστούμε, ήταν μια υπέροχη ιδέα της UEFA. Ναι, η Τσεχία, να πούμε σε αυτό το σημείο, ήταν μια αντίστοιχη καλή ομάδα, με superstar τον Nedved τότε, είχε τον Goller, είχε τον Milan Baros που ήταν στη Liverpool, είχε τον Ροζίσκι πιτσιρικά και είχε και τον Τσεχ, ο οποίος είχε μόλις ξεκινήσει να δείχνει τώρα τις δυνατότητες του. Αν θυμάστε, όσοι θυμάστε τότε, η Spartak Praga εκείνης της εποχής έπαιζε Champions League. Ο Παναθηναϊκός την είχε πετύχει στον δεύτερο όμιλο. Δηλαδή έπαιζε Champions League στους ομίλους, περνούσε στον όμιλο και μετά ξανά είχε όμιλο. Εκεί είχε πετύχει τη Σπάρτακ Πράγας με Τσέχ και λοιπά, Ροζίσκι και αυτούς τους παίχτες. Δεν ήταν και αυτή μια τυχαία ομάδα που τυχαία βρέθηκε εκεί. Έφυγε ροχάλα στο μικρόφωνο, ε. Και για να μην πούμε τι όμιλο φωτιά είχαμε, έτσι. Ποιους είχαμε στον όμιλο? Πορτογαλία. Διοργανώτρια, υπερομάδα με παίχταράδες σε όλες θέσεις. Φίγκορου, η Κώστα, Ντέκο, Νούνο Γκόμες, Παουλέτα, ο Ρονάλντο στα ξεκινήματά του, Μανής, Αδράνδε, σε όλες τις θέσεις υπερομάδα. Βέβαια, ευχαριστούμε τον Ρικάρντο. Εκεί δεν τα πηγαίνανε σχεδόν ποτέ καλά. Εκτός τώρα με τον Ντιόγκο Κώστα. Κάτι κάνατε. Ισπανία! Τι να πεις για την Ισπανία, πάντα φαβορή είναι όποτε και να παίξει. Μοριέντες, Ραούλ, Εξεμπερία, Χωακίν. Χωακίν και αυτή η Μπέτις εκείνη της τετραετίας με Ασουνσά. Τι ομαδάρα. Με Φερνάντο, Χωακίν, Ασουνσάο. Πόπο, πρέπει να βρω μια εμφάνιση της Μπέτης του 2005-2004 εκεί. Η οποία η Ισπανία αργότερα είδαμε, πήρε το Euro το 8 και πόσα ακόμα τρόπαια. Ρωσία που περνάει στα ψηλά που είχαμε σε εκείνον όμιλο, δεν ήταν τίποτα τυχαία ομάδα κι αυτή. Γιατί αν θυμάστε το επόμενο Euro, η Ρωσία πήγε στον ημιτελικό, πήγε στους 4 και αποκλείστηκε από την Ισπανία, η οποία το πήρε κιόλας μετά. Αέρα. Άρα αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο το πόσο δύσκολο έργο είχε. Και μετά τι κάνεις, παίζεις με Γαλλία. Ποια Γαλλία. Ζιντάν, Ανρίμα, Κελελέ, Βιερά, Λιζαραζού, εντάξει, Κλάιν Μάντς, Τρεζεγκέ δεν τον βάζω μέσα, τον κλείνω. Βιλτόρ, ακόμα και ο Σαχά, που είχε μπει στο δεύτερο ημίχρονο και μας έκανε την άμυνα όπα. Υπερομάδα. Την έπαιξε στα ίσα. Και οι ευκαιρίες τους δεν ήταν τόσο καθαρές, αν εξαιρέσεις εκείνη την κεφαλιά του Ανρί, δεν ήταν τόσο κλασικές.
Και είχαμε και εμείς ευκαιρίες εκείνο το μάτς. Τσεχία είπαμε. Και τελικό πάλι Πορτογαλία. Μέσα στο σπιτάκι τους. Μέσα στο σπιτάκι τους. Να είναι καλά ο Τζίμι ο Τζαμπ που τους έκοψε το ρυθμό εκεί που μπήκε και πέταξε στη μάπα του Φίγκο την εμφάνιση στην Μπαρτσελόνα. Πάλι καλά. Μπράβο Τζίμι. Ευχαριστούμε Τζίμι. Γενικά ως χώρα έχουμε το εξής πρόβλημα. Επειδή το παίρνουμε πολύ εύκολα πάνω μας και σηκώνουμε μπόι έτσι λίγο απότομα, καλό είναι να κατεβαίνουμε πάντα ως το outsider. Όποτε κατεβαίνουμε ως outsider, πάντα είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί. Λέμε φίλε, δεν μπορεί να πάει χειρότερα και να χάσουμε, δεν μας πει κανένας τίποτα. Πάμε να το παλέψουμε, πάμε, τους έχουμε. Κρατάτε αδέρφια σαν τον παπά Μιχαήλ που κάνει τον παπά Φλέσσα. Πόσες φορές πήγαμε με τον αέρα, εντάξει μωρέ. Ποια Κωσταρίκα, ποια Γεωργία τώρα έχουμε. Είμαστε ήδη στο Euro. Είμαστε ήδη στους 8 του Μουντιάλ. Όχι. Εκεί σφίγγουνε τα γάλατα. Ακόμα και καλός να είσαι, δεν μας βγαίνει. Καλύτερα δύσκολο όμιλο, δύσκολες ομάδες, να το ευχαριστήσεις. Τώρα, όταν αποκλειστήκαμε από τη Γερμανία, μας είπε κανένας τίποτα σε εκείνο το Euro? Όχι. Τι θα σου λέει κανένας? Μαδάρα. Τώρα που είχες όμιλο με Ολλανδία και Γαλλία, είπε κανένας γιατί δεν πέρασες δεύτερος με πρώτος εκείνο τον όμιλο? Που στάθηκες, μια χαρά. Όχι. Δύσκολες κληρώσεις θέλουμε, μόνο έτσι. Αποφέρω Ιρλανδίες, Τσεχίες, Ρουμανίες, τέτοια μακριά, μακριά. Αυτά δεν μπορούμε. Βάλτε μας δύσκολους. Μόνο έτσι πυρωνόμαστε και παίζουμε σοβαρά. Η καλύτερη ενδεκάδα του Euro 2004, να πούμε ότι ίσως θα έπρεπε να ήταν 50-50, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Αντώνης ο Νικοπολίδης έχασε από τον Πέτερ Τσέχ τη θέση του τερματοφύλακα, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορείς να πεις ότι υπήρξε και κλοπή σε αυτή τη θέση. Αμυντικούς, Τράιδελας, Κολοσσός, εκεί μπαμ. Αν και για μένα και ο Καψής θα μπορούσε να μπει. Ρικάρντο Καρβάλιο, ο άνθρωπος που μαζί με τον Μουρίνιο ήταν στα χρυσά χρόνια της Πόρτο που πήρανε το Champions League, το UEFA, και μετά τον πήρε και στη Τζέλσι για να κάνει αυτή την ομάδα που έκανε με τη Τζέλσι και να μείνει μαζί με τον Πάολο Φερέιρα για πόσα χρόνια εκεί, χωρίς να παίζει, να μην υπάρχει πουθενά, και κάθε φορά τον βλέπουμε με ένα μετάλλι στο λαιμό. Πραγματικά, ο Πάολο Φερέιρα νομίζω το έχει τραυματίσει περισσότερο. Γιούρκας Ειταρίδης, το καλύτερο δεξί μπακ που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα και από τα καλύτερα δεξιά μπακ που έχουμε δει να παίζουν με φανέλες εδώ πέρα τοπικές. Σύγχρονος όσο δεν παίρνει, ταχυδυναμικός, σέντρα ξηράφι, τρίπλα, όλα, αμυντικός τρομερός. Το μεγαλύτερο του λάθος ήταν ότι πήγε και υπέγραψε πριν το Euro, που να το περιμένει βέβαια να μου πεις, στην Πόρτο. Όχι, του βγήκε σε καλό. Το διπυρωτικό πήρε, Ευρώπη έπαιξε, μεταγραφές πήρε και έκανε, την καριέρα του να κάναμε. Gianluca Τζαμπρότα, όχι από τις καλύτερες επιλογές για εκείνο το Euro, αλλά στην ομάδα αυτή, και αν βάλεις και το ότι το 6 ήταν από τους καλύτερους παίχτες της Ιταλίας εκείνης που πήρε το παγκόσμιο, Okay. Pavel Nedved προφανώς και θα ήταν στην καλύτερη εντεκάδα. Ευχαριστούμε που τραυματίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι του ημιτελικού από την αρχή, που πήγες και τράβηξε σουτ στη λεκάνη του Κατσουράνη και έμεινε σοφ. Κανένας δεν καταλάβει πως χτύπησε σε εκείνη τη φάση. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Τσεκία. Ευχαριστούμε Pavel Nedved. Μανής, ο επόμενος, η απίστευτη αυτή παιχτούρα με την κολάρα που βάζει στον ημιτελικό με την Ολλανδία. Και γενικά ήταν αυτοί οι παίχτες που μου λείπουν αυτή τη στιγμή. Οι κοντοπούτανοι με σουτάρα από μακριά. Πάρα πολύ μου λείπουν αυτοί οι παίχτες από το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και νομίζω κολλητός του Γιούρκα Σεϊταρίδη στην Πόρτο μετά, που τον είχε ζητήσει όταν πήγε στη Ρωσία να παίξει την Δυνάμο να είναι για παρέα του, να έρθει. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι τον τύπο της εποχής. Ο MVP του Euro, Θοδωρής Αγοράκης, δεν ήταν ποτέ από τους παίχτες που μου άρεσαν. Δεν ήταν ποτέ αυτό που λες ο καλύτερος χαφ που έχεις δει ή ο πιο σύγχρονος. Ξέρεις τι ήταν? Ο καλύτερος που παίξε εκείνο του Euro. Δεν ξέρω πώς, αλλά εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη διοργάνωση, δεν έβλεπε το Θεό τον ίδιο να κατέβαινε να παίξει στον άξονα μαζί του. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Ήταν τόσο πορωμένος, το γούσταρε τόσο. Του πήγαν όλα, δηλαδή όλα δεξιά. Ωστόσο, δεν έβλεπε κανέναν. Τον βοήθησε βέβαια ο άξονος όλος αυτός με Μπασινά Καραγκούνη Κατσουράνη, που ήταν παντοδύναμος, γιατί ήταν όλοι εξαρροχταρο δεκάρια. Αν βγάλεις λίγο το Ζαγοράκι, που δεν ήταν τόσο δεκαράκι, και τον Μπασινά, είχε τους άλλους δύο που παίζανε παντού. Όπου και να τους έβαζε, παίζανε, δεν είχαν πρόβλημα. Όποιον και να τους έβαζε, τον μαρκάρανε και τα έκαναν όλα. Και σκόραναν και πατούσαν περιοχή. Αλλά ο Θοδωρής Αγοράκης Μπάρμπα δικαίως ήταν ο MVP εκείνου του Euro. Και στους τρεις μπροστά
Ο μοναδικός που πιστεύω εγώ για μένα δεν άξιζε να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκείνη την εποχή, όχι, έχει βάλει 2 γκολ. Ίδια, παιδιά, τα 2 γκολ που έχει βάλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Euro του 4 είναι ίδια. Είναι το ένα που βάζει, που κάνει το 2-0-2-1 με εμάς στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, μια κεφαλιά από corner, και με την Ολλανδία που κάνει το 1-0, νομίζω, πάλι είναι το ίδιο ακριβώς γκολ. Απλά είναι στο άλλο τέρμα. Στο άλλο τέρμα είναι. Ναι. Είναι καρμπόν ίδιο γκολ. Ίδια σέντρα, ίδια από corner, ίδια κεφαλιά. Πηγαίνετε και δείτε τα. Δεν είναι ότι κουβάλισε την εθνική. Σε εκείνη την εθνική, ο Μανής, εντάξει, okay, είναι. Θα μπορούσε να είναι ο Φίγκο σε εκείνη τη θέση. Γιατί να μην είναι ο Φίγκο? Επίσης, επειδή θα πούμε ποιοι είναι οι άλλοι δύο που ήταν δίκαια στην επίθεση, θα μπορούσε να ήταν και ο motherfucking Άγγελος Χαριστέας. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο Χαριστέας. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Γιατί το μεγαλύτερο του προσόν ως επιθετικός ήταν ότι μαρκάρει και μπορούσε να πιέζει παντού παρά το ύψος του. Όχι. Τον ευχαριστώ, τον τιμώ που βρέθηκε σε εκείνο το καλοκαίρι να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν το στυλ επιθετικού που μου αρέσει. Θα προτιμούσα να ήταν βασικός, ξέρω εγώ, ο Λιμπερόπουλος ή ο Παπαδόπουλος ή ο Ντέμις. Καλά, ο Ντέμις είχε και τα προβλήματα τραυματισμού τότε που πήγαινε στις Γερμανίες κρυφά από το Ρεχάγκελ με τον Κατσουράνη να του κάνουν ενέσεις ειδικές γιατροί για να μπορέσει να αντέξει το Euro όσα μάτς παίξει. Και άλλα ρεπορτάζ και αυτά. Ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, θα προτιμούσα να είναι ένας από αυτούς παρά ο Χαριστέας και ο Βρίζας που δεν μου άρεσαν τόσο. Ωστόσο, εφόσον πήγαν όλα έτσι, εμφάνιση Χαριστέα και εμφάνιση Βρίζα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα είναι στο Πάνθεον και θα του ευχαριστούμε για πάντα. Αλλά ποιο Κριστιάνο Ρονάλντο, ρε μαλάκες. Το μόνο που μας έχει μείνει από εκείνη τη διοργάνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το κλάμα του και το τσιρότο που είχε βάλει στο αυτή για το σκουλαρίκι. Δεν θυμόμαστε κάτι άλλο. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο? Τεράστιο Γουέιν Ρούνεϊ στα 18 του, με 4 γκολ στη διοργάνωση. Πιτσιρικά να μην βλέπει κανέναν. Απλά Αγγλία. Έχουν υπογράψει συμβόλαιο με την αποτυχία σε διοργανώσεις. Έχει γίνει ανέκδοτο πλέον μαζί τους. Και τώρα που τα λέω αυτά, θα πάρουν το Euro, να ξέρετε. Να ξέρετε, δεν έχω παίξει τίποτα στο στοίχημα. Θα πάρουν το Euro άμα συνεχίσουν να τους κράζουν. Και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ο Μίλανο Μπάρος. Παιχτάρα αρρώστια κι αυτός. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν παίχτης. Αυτό το αλήτικο με το μακρύ μαλλί, μπουκαδόρος, ωραία σουτ. Ήταν καλός και με το κεφάλι, ήξερε να βγαίνει προς τα έξω. Ήταν αυτό το center for το 19, ρε παιδί μου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Και κλείνοντας, τι άλλο έχει μείνει από αυτό? Είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς 2004. Τι σου μένει, λίγο έτσι, σαν πρώτες αναμνήσεις, το λόγο που είχε, η μπάλα, ο Χελάκης και ο Βερνίκος. Παιδιά, που καταφέρανε δύο άνθρωποι σαν αυτούς να εκθιάζονται ως speaker. Αυτό είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου και η μαγεία των επιτυχιών βασικά ενός τέτοιου μεγάλου κατορθώματος. Να έχεις εικόνισμα, το τεμ, το Βερνίκο και το Χελάκι και να ανατριχιάζεις που άκουγες Βερνίκο και Χελάκι. Αυτό είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Το πειρατικό και στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια. Τι ακούγαμε το Βερνίκο από την τηλεόραση και μετά όταν τελείωναν τα μάτς πηγαίναμε και βάζαμε στο Sport FM να ακούσουμε που παίρναν όλοι τρελαμένοι και είχε τα σποτάκια του Sport FM που ήταν η περιγραφή του Χελάκη. Απλά επειδή μετά τα δύο πρώτα μάτια είχε γίνει λίγο ντόρος με τις περιγραφές του, είχε γίνει, ξέρεις, το εθιμοτυπικό, ρε παιδί μου, ξέρεις, για το γούρι. Πηγαίναμε όλοι και το κάναμε αυτό. Δεν ξέρω αν το κάνατε κι εσείς ή αν το κάναμε μόνο εγώ. Αν το κάνατε, γράψτε μου κάτω. Επίσης, θα ήθελα να μου γράψετε από κάτω πού βρισκόσασταν στα μάτια του Euro, όπως σας τα είπα και εγώ στην αρχή του βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Έχει σε όλη η Ελλάδα δάκρυα χαράς, αδέρφια. Και κλείνοντας, να βγάλω και μια υποχρέωση, να σας δείξω ένα από τα πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσω στο επόμενο Unhappy Traveler που έρχεται. Δεν ξέρω πότε έρχεται, ξέρω ότι θα πάω τον Αύγουστο. Θα είναι μια χώρα εκτός Ευρώπης, θα είναι μια χώρα εκτός Αμερικής, θα είναι μια χώρα που δεν μιλάνε αγγλικά, έχουν περίεργα φαγητά, έχουν την καλύτερη, μία από τις καλύτερες κουλτούρες ιστορικά και μοντέρνα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε που εννοώ. Και αυτό που μου στείλαν το τρυποδάκι θα με βοηθήσει στο να έχω το περιεχόμενο που θέλω. Η Newer λοιπόν μου έστειλε αυτό εδώ το τρυποδάκι με θικούλα, ωραία, να τη μεταφέρεις ο Μπόμπα. Δεν ήθελα να κουβαλήσω το μεγάλο τρύποδο που έχω, βασικά εδώ είναι γιατί είναι πάνω η κάμερα, το οποίο έχω καβατζώσει από τον Μιχάλη και είναι για βαριές δουλειές και θέλει να το έχεις με ειδικό εξοπλισμό. Αν θες να κάνεις βλογκάκια,
Πήρα ένα τρυποδάκι εδώ πέρα. Καρμπονάτο, καγκουρίσιο. Μακρύ όσο δεν παίρνει. Απλά είναι πτυσσόμενο. Κάτσε καλά μιλάμε. Κάτσε καλά. Τα πλάνα είναι σε άλλα επίπεδα πρόσφυσης. Έχει ωραία κεφαλή σιδερένια. Και γενικά όσοι παίρνετε τρυποδάκια να τσεκάρετε, μην είναι με πλαστική κεφαλή που είναι ξεφτίζει. Έχει να το ρυθμίσεις, έχει να το γυρνάς. Έχει βασούλες για να κουμπώνεις και κινητό άμα θέλεις. Βάση κινητού εκτός της κάμερας που έχει τις κεφαλές. Έχει διαφορετικές κεφαλές. Έχει να το γυρνάς έτσι, έχει να το κρεμάς. Και ελπίζω στο ταξίδι μου στην Ιαπωνία, στο Unhappy Traveler Japan που θα έρθει με την αρχή της σεζόν, να με βοηθήσει να έχω ωραία πλάνα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Δείτε τρόπους κάτω στην περιγραφή πώς μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ή και πιο σύντομα, γιατί τώρα έχω έτσι μια ώρα και να βγάλω βιντεάκια, με τα παλτά που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό. Κάναμε τη ΣΑΕΚ, τώρα ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού και μετά καπάκι έχουμε Παναθηναϊκό και μετά ΠΑΟΚ.